θρυνούμε μια μεγάλη καταστροφή, όσο αυτή την ώρα θρυνούμε 14 νεκρούς στη Μάνδρα και στη Νέα Πέραμα Αττικής, και η ευχή όλων μας είναι ο αριθμός αυτός να μην μεγαλώσει άλλο. Θέλω να εκφράσω τη βαθιά μου θλίψη και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και να δεσμευθώ ότι θα σταθούμε δίπλα τους με όσα μέσα έχουμε στη διάθεσή μας. Και πιστεύω ότι τούτη την ώρα η κήρυξη εθνικού πένθους για τη μεγάλη αυτή τραγωδία είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Πριν από λίγο συγκάλεσα σύσκεψη με τους αρμόδιους υπουργούς, τον αρχηγό της πυροσβεστικής και την περιφερειάρχη, που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν να συντονίζουν τις επιχειρήσεις της πολιτικής προστασίας. Και θεωρώ καθήκον μου να ενημερώσω για τα άμεσα μέτρα στα οποία καταλήξαμε. Η συνδυασμένη επιχείρηση για την έρευνα, τον εντοπισμό και την διάσωση όσων βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς και για την αντιμετώπιση των συνεπειών της θεομηνίας, θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση. Λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων σε όλη τη χώρα, καθώς αναμένουμε αυτά να έχουν ένταση και τις επόμενες ώρες. Ήδη έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται η αξιοποίηση χώρων του στρατού ή άλλων κλειστών δημόσιων χώρων, για να μην υπάρξει από απόψε κιόλας κανένας άστεγος ή πεινασμένος συμπολίτης μας από όσους έχουν πληγεί. Θα υπάρξει εμπεριστατωμένη έρευνα για να καταλήξουμε στις αιτίες της τραγωδίας, ώστε να μην ξαναζήσουμε παρόμοια καταστροφή. Δεσμεύομαι ότι άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, θα εφαρμοστούν μέτρα στήριξης τόσο των οικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, καθώς και μέτρα ομαλοποίησης της ζωής στις περιοχές που χτύπησε η θεομηνία. Ήδη συγκροτούνται μεικτά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών, της Περιφέρειας και των Δήμων που έχουν πληγεί. Θα διατεθεί το σύνολο των μηχανικών ώστε να καταγραφούν άμεσα οι ζημιές και να επουλωθούν τάχιστα οι πληγές. Επιτρέψτε μου τέλος να ευχαριστήσω θερμά τους άντρες και τις γυναίκες της πυροσβεστικής, όπως και όλους όσους μέσα από αντίξωες συνθήκες πάλεψαν και παλεύουν αυτή την ώρα για να σώσουν περιουσίες και ζωές. Εύχομαι κουράγιο και δύναμη τόσο σε όσους βρίσκονται στο επίκεντρο της τραγωδίας, όσο και σε εκείνους που δίνουν τη μάχη της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης.